Καλωσορίζω την κυρία Θεοδώρα Λεμονή, η οποία θα είναι υποψήφια δημοτική σύμβουλος, με τον κύριο Λέξη Καλοκαιρινό και την παράταξη Δικαίωμα στην Πόλη. Κυρία Λεμονή, καλημέρα σας από το 1984. Καλημέρα σας, κυρία Δουλγεράκη. Με την ευχή να είστε καλά. Και εσείς να είστε πάντα καλά. Λοιπόν, πείτε μας ποια είναι η Θεοδώρα Λεμονή. Θεοδώρα Λεμονή, λοιπόν, είναι ένας απλός άνθρωπος και θα έλεγα και χαμηλών τόνων. Με πολύ δύναμη μέσα μου και γενικά είμαι μαχήτρια στη ζωή. Έχω δύο γιους οι οποίοι με στηρίζουν και είμαι υπερήφανη μητέρα όπως όλες οι μαμάδες, πιστεύω. Νομίζω και κόρη υπερήφανη, Ναι, χαίρομαι και προσπαθώ να δίνω χαρά στους άλλους, αν και κάποιες φορές δεν είναι εφικτό για κάποιους λόγους και αυτό με λυπεί. Επίσης θα ήθελα να κάνω και μία αναφορά στον αγαπημένο μου πατέρα. Είμαι η κόρη του Λεμονή του Νικολάντου, ο οποίος είναι παλέμαχος ποδοσφαιριστής, αρχικά του Ηροδότου και στη συνέχεια στον Όφη. Η προσφορά του υπήρξε τεράστια στον χώρο του ποδοσφαίρου και όχι μόνο. Οι παλαιότεροι θα τον θυμούνται με αγάπη δεδομένη στα ακεραιότητα του χαρακτήρα του. Όπως καταλαβαίνετε, το έχω και μία μικρή αδυναμία. Μα γι' αυτό την ώρα, κυρία Λεμονή, που λέγατε η υπερήφανη μητέρα δύο παιδιών, είπα και η υπερήφανη κόρη και το πρόσθεσα, γιατί γνωρίζουμε ότι είσαστε με κόρη αυτού του ανθρώπου που αναφέρατε πριν από λίγο, και η ιστορία της οικογένειας και οι αρχές μας νομίζω ότι είναι το α και το ω για τον καθένα από εμάς, έτσι δεν είναι? Βέβαια, αυτό είναι το βασικότερο, από που ξεκινάς, βέβαια. Πώς αποφασίσατε λοιπόν να έρθετε εδώ τώρα στα κοινά, να ζητήσετε την ψήφο μας, να ασχοληθείτε με την πολιτική, να μπείτε σε αυτό το στίβο? Κυρία Δουργεράκη, η αγάπη μου για την πόλη μου και για τον συνάνθρωπο με όθησε να ασχοληθώ με τα κοινά, προκειμένου να συνεισφέρω με το δικό μου τρόπο για το καλύτερο δυνατόν. Και χαίρομαι που έχω τη δυνατότητα να παρέμβω θετικά σε αυτόν τον τόπο. Θεωρώ ότι έχω προσφέρει αρκετά σε αυτή την πενταετία που διανύσαμε και διανύουμε, και ευελπιστώ σε περίπτωση εκλογής μου δίπλα στον Αλέξη Καλοκαιρινό να συνεχίσω να μάχομαι για το καλό της πόλης μας. Αυτή θα είναι και η προσπάθειά μας, και είναι η προσπάθειά μας. Αγαπώ τον τόπο μου, αγάπη και προσφορά. Είναι δύο αλληλένδετες ναι μεν έννοιες, αλλά ξέρετε, εμένα το μυαλό πάει λίγο παραπίσω, βλέποντας και καταγράφοντας κάθε γωνιά ετούτης εδώ της πόλης, για το τι θα ήθελα να είναι, πώς θα ήθελα να είναι, με μια άλλη ματιά, με μια άλλη αισθητική, με μια άλλη λειτουργικότητα. Έχετε δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό ζητάω εγώ από όλους εσάς, οι οποίοι ζητάτε την ψήφο μου. Παρακαλώ να ακούσω τη δικιά σας τη θέση και την απάντηση. Βεβαίως. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πιστεύω ότι στο ένα σημείο της πόλης μας που χρήζει αναβάθμισης είναι το παραλιακό μέτωπο. Παρόλο που η παράταξη του κυρίου Βασίλη Λαμπρινού έχει επιτύχει αρκετές βελτιώσεις. Ένα άλλο πρόβλημα που κατά την άποψή μου της πόλης μας είναι το κακό οδόστρωμα στους δρόμους και η έλλειψη ποδηλατοδρόμων. Επίσης, για να αναφερθώ τώρα και στο δικό μου νευραλικό τομέα ως πρόεδρος του ΔΟΠΑΦΜΑΗ, η πόλη μας χρειάζεται άμεσα να δημιουργηθούν τουλάχιστον δύο ακόμα βρεφονηπιακοί σταθμοί, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των γονέων και των νηπίων. Διότι, όπως ξέρετε, έχουμε θέμα. Πολλά νήπια, ειδικά νήπια, μένουν έξω, ειδικά βρέφη. Τα νήπια τα απορροφούμε αρκετά καλά, περίπου στο 95%. Τα βρέφη όμως μένουν πολλά έξω από τους παιδικούς και αυτό είναι ένα θέμα μεγάλο. Και για τους γονείς και για εμάς, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται στο ΔΟΠΑΦΜΑΗ, δεν μπορείτε να φανταστείτε στον οργανισμό. Εννοείται με τις ανάγκες που υπάρχουν, τις αιτήσεις που υπάρχουν, αυτό θέλετε να πείτε? Ναι, είναι πάρα πολλές οι αιτήσεις και δεν μπορούμε να τα πάρουμε. Δεν έχουμε θέσεις, δεν έχουμε χώρους, δεν έχουμε το προσωπικό.
Άρα υποχρεωτικά μένουν έξω. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να δώσουν περισσότερη έμφαση, να δημιουργηθούν παιδικοί σταθμοί. Προφωνηπιακοί, όχι παιδικοί. Ξέρετε κάτι, ωστόσο πρέπει μιας που εσείς το γνωρίζετε όλο αυτό τον τομέα πολύ περισσότερο, θα πρέπει να πούμε ότι τις περισσότερες φορές ασκούνται πιέσεις, υπάρχουν επικρίες, αλλά δεν είναι προσωπικό το θέμα του καθενός από εσάς για να μπορέσει να απορροφηθεί ένα παιδί σε ένα βρεφονηπιακό σταθμό. Είναι οι λίγες θέσεις, είναι οι λίγοι εργαζόμενοι και θα πρέπει διαφορετικά να ειδωθεί από την πολιτεία και από το Δήμο. Έχετε δυνατότητα ο Δήμος να πάει παρακάτω από μόνος του σε ένα τέτοιο κεφάλαιο, κυρία Λεμονή, ενδεχόμενα? Ενδεχομένως ναι, αλλά και είναι και θέμα του κράτους πλέον, του Υπουργείου. Και αυτό θα πρέπει να το τρέξουμε λίγο. Mm-hmm. Πώς πιστεύετε, βάσει των αναγκών που υπάρχουν, πώς πιστεύετε ότι χρειάζεται ακόμη και είναι απαραίτητη βρεφονηπιακή σταθμή για να καλυφθούν οι ανάγκες, επειδή τις ξέρετε, σας ρωτώ? Ναι, ναι. Περισσότερο στα βρέφη. Ναι, ναι. Σε αριθμό, δύο βρεφονηπιακοί σταθμοί ακόμα, τρεις, οι ανάγκες του Ηρακλείου μέχρι πόσους μπορούν? Έχουμε ήδη αρκετούς παιδικούς, δεν μπορούμε να πούμε. Υπάρχουν βρεφονηπιακοί αρκετοί στο Ηράκλειο. Αυτή τη στιγμή έχουμε 21 βρεφονηπιακούς σταθμούς που λειτουργούν. Α, μάλιστα. Ναι, δεν είναι λίγοι, είναι αρκετοί. Ναι. Αλλά είναι πολλοί ο κόσμος, άρα θέλουμε περισσότερους βρεφονηπιακούς. Λοιπόν, χρειάζονται λοιπόν κάποιοι ακόμα, λέτε? Φυσικά, ναι, βέβαια. Ωραία. Οπωσδήποτε, και... είναι απαραίτητο αυτό. Γιατί λέτε με μεγαλύτερη διεκδίκηση? Εκεί φαίνεται ότι λίγο βλέπετε ότι κάπου δεν πήγαινε καλά το πράγμα διεκδικητικά σε ό,τι έχει να κάνει με το αίτημα? Όχι, αυτό. Όχι. Είναι πιο μεγάλη ζήτηση τώρα, γιατί είναι οι ανάγκες του κόσμου. Οι γονείς πρέπει να δουλέψουν και οι δύο. Δεν γίνεται ο ένας γονείς όταν δουλεύει, δεν είναι αρκετό πλέον. Είναι η ζωή που μας κάνει έτσι. Mm-hmm. Υποχρεωτικά πρέπει να δουλέψουν και οι δύο γονείς, άρα υπάρχει πιο μεγάλη ζήτηση. Mm-hmm. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Σαφέστατα. Σημειώνονται δύο βασικά θέματα, προβλήματα από το Ηράκλειο. Το ένα είναι, και θεωρώ το πιο σημαντικό, γιατί περπατάω στο Ηράκλειο και περπατάω πάρα πολύ, σε ό,τι έχει να κάνει με την ποιότητα του οδοστρώματος, γιατί σε όποια γωνιά και αν βρεθεί στο αεροδρομίο, πραγματικά ναι, η πληγή είναι μεγάλη και για το οδόστρωμα και για τα πεζοδρόμια. Έτσι όπως τα πράγματα έχουν εξελιχθεί, κυρία Λεμονή. Ναι, κυρία Δουλειεράκη, το ανέφερα και εγώ προηγουμένως. Όντως χρειάζεται περισσότερη προσοχή στους δρόμους να δώσουμε, στα οδοστρώματα. Και πρέπει να το φροντίσουμε αυτό παραπάνω. Όχι ότι δεν το φροντίζουμε ως τώρα, αλλά παραπάνω, θεωρώ, περισσότερο. Σε ό,τι έχει να κάνει με την αναβάθμιση του παραλιακού μετόπου, τι είναι αυτό το οποίο εσείς βλέπετε από τη δική σας την πλευρά ότι ενδεχόμενα λείπει ή πρέπει να αλλάξει ή να προσθεθεί και το τονίζετε? Κατά την άποψή μου θα πρέπει να γίνει έτσι πιο όμορφο, πιο ελκυστικό το παραλιακό μέτωπο, να πιο στολισμένο, πώς να σας δώσω να καταλάβετε. Με περισσότερη αισθητική. Περισσότερη, ναι, ναι. Περισσότερα καταστήματα, να φτιάξουν περισσότεροι δρόμοι, να ανοίξουν. Θεωρώ ότι είναι λιγάκι έτσι μουντό το παραλιακό μέτωπο. Μάλιστα. Νομίζω ότι αυτό είναι στα βασικά, έτσι όπως το λέτε. Σαφέστατα το Ηράκλειο θέλει πολλά ρετούς σε πολλές γωνιές, γιατί και τα διοικητικά του τα όρια είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλα, από το λιμάνι μέχρι και την Καρκαδιώτισσα από την άλλη, αλλά ο καθένας στον τομέα του και όπου μπορεί να προσφέρει, φαντάζομαι. Ακριβώς, έχετε δίκιο. Θα δώσει το μεγάλο του τον αγώνα. Τι θέλετε να πείτε σε όλους εμάς, έτσι σαν τελευταία κουβέντα, τι θα θέλατε να μας αναφέρετε ζητώντας την ψήφο μας? Τι να σας πω τώρα, ότι αυτά που είπατε πριν από λίγο, έχω να δώσω ακόμα, έχω να δώσω. Mm-hmm. Στον
Συγγνώμη τώρα γιατί εδώ μπερδεύτηκα. Στην πολιτεία μας, στην πολιτεία μας, στον τόπο μας. Αυτό που είπατε στην αρχή, ότι θέλετε αγαπώντας το Ηράκλειο να δώσετε περισσότερα πράγματα. Ναι, αγαπώ το Ηράκλειο, έχω να δώσω και θα ήθελα να δώσω περισσότερα. Ευελπιστώ σε περίπτωση εκλογής μου δίπλα στον Αλέξη Καλοκαιρινό να συνεχίσω να μάχομαι για το καλό της πόλης μας και να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό όπως έχω δώσει έως τώρα. Πιστεύω ότι έχω δώσει αρκετά. Νομίζω ότι αυτό σαν υπόσχεση, σαν δέσμευση, ότι δηλαδή έχετε δυνάμεις και θέλετε να τις αξιοποιήσετε για το καλό της πόλης, που δεν είναι απρόσωπη, αλλά είναι ο καθένας από εμάς μέσα σε αυτή την πόλη, ότι αυτό λέει πάρα πολλά πράγματα η κυρία Λεμονή. Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά προβλήματα, όπως είπαμε, αρκετά προβλήματα στο συμπόλι μας. Η προσωπική μου άποψη, η οποία νομίζω συμπίπτει με το όραμα του σχεδιασμού του προγράμματος του Αλέξη Καλοκαιρινού, εκπροσωπούν και τα θέλω των πολιτών, θεωρώ, είναι επίλυση των προβλημάτων. Έχουμε τη σχολική στέγη, έχουμε και αυτό πρόβλημα και σε αυτά προβλήματα. Σωστά. Να προσφέρουμε στα παιδιά ένα περιβάλλον που τους αξίζει. Επίσης είναι και το κυκλοφοριακό, δεν είναι μόνο το παραλιακό. Είναι η στάθμευση, ένα μεγάλο πρόβλημα. Τα πάρκα, οι παιδικές χαρές. Επίσης η άθληση σε δημόσιους χώρους. Δομές κοινωνικής στήριξης για όσους έχουν ανάγκη. Και ένα από τα βασικότερα είναι η καθαριότητα της πόλης μας. Για αυτή την επίλυση όλων αυτών των θεμάτων θα πρέπει να είμαστε κοντά στους συμπολίτες μας. Να τους ακούμε, να τους αφουγκραζόμαστε, να συζητάμε μαζί τους για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και για να έχουμε ένα Ηράκλειο που θέλουμε όλοι και που θα είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Αυτό είναι η προσπάθειά μου. Και αυτό θα προσπαθήσω και την επόμενη, αν καταφέρω τελικώς να εκλεγώ, την επόμενη πενταετία δίπλα στον κύριο Καλοκαιρινό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιραστήκατε τις σκέψεις σας μαζί μας, τα θέλω σας, το τι θέλετε, το τι επιδιώκετε με αυτή την, με την εκλογή σας, σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Εύχομαι καλή συνέχεια και καλή δύναμη να έχετε, ευχαριστώ, κυρία Λεμονή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Δουλγεράκη. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Ευχαριστώ.